Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επιχειρήσω στην σύντομη τοποθέτησή μου να, επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, να τοποθετηθώ όχι στη βάση εικασιών ή κρίνοντας προθέσεις, αλλά μιλώντας μόνο στη βάση της πραγματικότητας, των σκληρών δεδομένων της πραγματικότητας και κρίνοντας τα όσα είπε ή όσα επέλεξε να μην πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες ήδη από την αρχή της ομιλίας του είπε ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα σε μια σειρά από τομείς, στην οικονομία, στην εργασία, στην υγεία, τα οποία ενώ έγιναν βήματα τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ενώ όμως είπε αυτό, ταυτόχρονα και αντιφατικά θα πρόσθετα εγώ, υιοθέτησε μια αφήγηση της πραγματικότητας η οποία πόρο απέχει από το τι πραγματικά ισχύει. Πόρο απέχει από το τι καταγράφουν τα επιστημονικά δεδομένα, από τι καταγράφουν οι διεθνείς οργανισμοί για την πραγματικότητα αυτή. Έκανε με άλλα λόγια παραδοχές που απλά δεν ισχύουν. Ξεκινώ από το ζήτημα της οικονομίας και το προνομιακό, όπως θέλει να θεωρεί η κυβέρνηση, πεδίο της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Τι είπε εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη τετραετία, υπήρχαν πολύ μεγάλες επιτυχίες στον τομέα των επενδύσεων και ότι άλλαξε το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις που έγιναν την προηγούμενη τετραετία, στο 90% ήταν ή ιδιωτικοποίησεις, όπως η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, αγορές από φαντ κόκκινων δανείων, όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό στην κοινωνική πραγματικότητα, ή επαναγορά υπαρχόντων ακίνητων αξιών, κυρίως στον τουρισμό, real estate του τουρισμού δηλαδή, επίσης από funds. Αυτό ήταν το 90% των επενδύσεων που έγιναν την προηγούμενη τετραετία. Είναι προφανές ότι εδώ δεν μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες έχουν έστω και με κάποιον τρόπο μία προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, ούτε και φυσικά μετασχηματίζουν το παραγωγικό υπόδειγμα. Και είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό του προβλήματος, του δομικού προβλήματος που έχει αυτή η στρατηγική, ότι το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτινάχθηκε στο 10% του ΑΕΠ. Δεκαπλασιάστηκε την προηγούμενη τετραετία. Κατ' ουσίαν εισάγουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του τουρισμού. Άρα εδώ, αν κανείς θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με το πρόβλημα, αφενός θα πρέπει να αναγνωρίσει την κατάσταση, το τι συμβαίνει δηλαδή. Πράγμα που δεν έχει διάθεση να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όπως φάνηκε, αφετέρου να κάνει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική. Προτεραιοποιώντας τους παραγωγικούς κλάδους, κινητοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να τους ενισχύσει και φροντίζοντας αυτά να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση, δηλαδή τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, προκειμένου να επιτευχθεί μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και να μπορέσει η χώρα να στηθεί στα πόδια της και να προχωρήσει διαφορετικά. Δεύτερο ζήτημα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπάρχει πρόβλημα με την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών, για την οποία όμως η κυβέρνησή του έκανε πάρα πολλά βήματα σε θετική κατεύθυνση για την επίλυση του προβλήματος και θα συνεχίσει έτσι. Α, μισό λεπτό. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ακριβώς να ενισχύσει την αδικία στην κατανομή των φορολογικών βαρών. Διότι την προηγούμενη τετραετία ενισχύθηκε το ειδικό βάρος των έμεσων φόρων, του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πώς? Διότι όταν έχεις ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας και κρατάς σταθερούς τους συντελεστές του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, ουσιαστικά δημιουργείς μια κρυφή πρόσθετη φορολογική επιβάρηση στους πολίτες, η οποία διαλύει το εισόδημα που διαλύει το εισόδημά τους. Και αυτό στην πραγματικότητα συνετελέστη. Αυτό που μόλις είπα αποδεικνύεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αποδεικνύεται από τη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, αποδεικνύεται από την επιδείνωση της αναλογίας έμεσων, δηλαδή άδικων και άμεσων φόρων που συνετελέστη την προηγούμενη περίοδο. Άρα, όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, δεν έχει κανένα σκοπό με πολιτικούς όρους να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Αν ενδιέφερε το ζήτημα, αυτό που θα έπρεπε πρωτίστως να γίνει τούτη την περίοδο θα ήταν μια προτεραιότητα μείωσης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Τρίτο θέμα, το ζήτημα της εργασίας. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η κυβέρνησή του δεσμεύεται για την αύξηση του μέσου μισθού μέχρι το τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ. Λέγοντας μάλιστα το πλήρως αντιφατικό, για άλλη μια φορά, ότι αυτό θα επιτευχθεί ακολουθώντας ακριβώς την ίδια πολιτική
που την προηγούμενη τετραετία οδήγησε σε μείωση του μέσου μισθού. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν. Η πολιτική, η οικονομική και η εργατική που την προηγούμενη τετραετία οδήγησε σε μείωση του μισθού με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ, τώρα να οδηγήσει σε αύξηση. Λέει, και μάλιστα τέτοια αύξηση. Λέει προφανώς ότι αυτό θα συμβεί με τον αυτοματισμό της οικονομικής ορθοδοξίας, θα έρθει η ανάπτυξη, θα αυξηθούν οι μισθοί ή επειδή θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Δεν αυξάνεται αυτόματα ο μέσος μισθός επειδή μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, ούτε φυσικά αυξάνεται αυτόματα η καταναλογία σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Για να μπορέσει να αυξηθεί ο μέσος μισθός χρειάζονται πολιτικές. Τι πολιτικές? Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές για την Ελλάδα, με αυτή τη δομή που έχει η ελληνική οικονομία. Χρειάζεται διατησία, χρειάζονται συγκεκριμένη και σαφής κατοχύρωση του χρόνου εργασίας, όχι απλήρωτες υπερορίες που οδηγούν σε συρρήκνωση των αμοιβών, χρειάζεται ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή από όσα έπρατε την προηγούμενη τετραετία και όσα προτίθεται να συνεχίσει εξ όσων μας είπε. Και ξέρετε, μου κάνει και λίγο εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης χθες ανακάλυψε τους αόρατους στην αγορά εργασίας. Αυτούς που μέχρι πριν από λίγο καιρό με τον νεολογισμό του χαρακτήριζε επιχειρηματίες του εαυτού τους. Έτσι δεν τους ονόμαζε. Τους επισφαλώς εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Και επίσης εντύπωση μου έκανε και η τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη, νέου Υπουργού Εργασίας, για το περιστατικό στη Ρόδο, που είπε ότι δικαιολογείται αυτή η εργοδοτική αυθαιρεσία επειδή είχε τη συνένεση του εργαζόμενου. Εδώ τώρα λείπει, υπάρχει στοιχειώδης άγνοια, πέρα από ιδεολογική αγκύλωση, των βασικών αρχών του εργατικού δικαίου. Τι λένε οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου? Ότι κανόνες που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια του εργαζομένου είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή ισχύουν υποχρεωτικά ανεξαρτήτως εάν ο εργαζόμενος υποτίθεται συνενέσει ώστε να παραβιαστούν αυτοί οι κανόνες. Διαφορετικά θα καταλήγαμε ακόμη και στην ομιμοποίηση και της δουλείας με την υποτιθέμενη συνένεση του εργαζομένου. Είπε και άλλα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν προλαβαίνω στη σύντομη τοποθέτησή μου να τα πω. Θέλω όμως να κλείσω με δύο σχόλια. Το πρώτο σχόλιο αφορά το μάθημα πολιτικού πολιτισμού που μας έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Μας είπε ότι στο εξής θα πρέπει να είμαστε, να κάνουμε επικοδομητικό διάλογο, ορθολογικό διάλογο και ότι δεν είμαστε εχθροί. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως αυτοκριτική του κυρίου Μητσοτάκη. Μόνο έτσι μπορεί να το αντιληφθεί κανείς και είναι καλοδεχούμενη αν είναι αυτοκριτική. Γιατί πριν από 15 μέρες ο ίδιος άνθρωπος, το ίδιο κόμμα, χαρακτήριζε το ΣΥΡΙΖΑ εθνική εξαίρεση. Άρα εύχομαι να κατάλαβα καλά ότι πρόκειται για αυτοκριτική και είναι καλοδεχούμενη. Και το δεύτερο σχόλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παρούσα Βουλή, όπως διαμορφώνονται οι συσχετισμοί, βρίσκουν χώρο, ως φαίνεται, θέσεις που αμφισβητούν κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Θέλουμε να πιστεύουμε και να επισημάνουμε στην κυβέρνηση, επειδή και στην παράταξή σας υπάρχουν δυνάμεις που φλερτάρουν με τέτοιες απόψεις, ότι δεν θα διανοηθείτε να θέσετε σε αμφισβήτηση και εκτιμένα της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους, για την ανάδειξη πολιτικών άλλων, για την αναπτυξιακή στρατηγική, για την εργασία, για την υγεία, για τη θέση στο προσκήνιο υπαρκτών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας που η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης θα θέλει να κρύβει κάτω από το χαλί, για τη διαφύλαξη κέριων δικαιωμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, Προοδευτική Συμμαχία, είναι σήμερα περισσότερο πολύτιμος από ποτέ. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα ασκήσουμε με ευθύνη το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν θα κάνουμε μόνο αυτό. Θα είμαστε η δύναμη που θα αντιταχθεί σε μια λογική κοινωνίας χαμηλών προσδοκιών, όπως θέλει να καλλιεργεί η δεξιά, και θα είμαστε η δύναμη εκείνη που θα αναλάβει τον δύσκολο αλλά και όμορφο ρόλο να δώσει προοπτική στους πολίτες. Μια αριστερή, προοδευτική και δημοκρατική προοπτική. Μια ρεαλιστική προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ.